το κελί της μέσα στη νύχτα η Βικτόρια Καρτεζίνη. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια, ο Ντίνος και η Αμαλία είναι αποφασισμένοι να φύγουν και δρομολογούν το νέο του σχέδιο. Ενώ ο Πάρης χαίρεται που θα γίνει πατέρας, αλλά ταυτόχρονα έχει αντιμετωπίσει και πάλι τη σκληρή στάση του Μπουραντά. Περισσότερο αποφασισμένος από ποτέ, διεκδικεί το δικαίωμά του να ζήσει με τη γυναίκα του και να φτιάξουν την οικογένειά τους. Επισκέπτεται τον Χριστόφορο στο νοσοκομείο, αλλά η συνάντησή τους καταλήγει σε φωνές και απειλές εκατέρωθεν. Ο Πάρης φεύγει και η νοσοκόμα βρίσκει τον Χριστόφορο σε πολύ άσχημη κατάσταση. Την ίδια ώρα η αστυνομία χτυπά την πόρτα του Χρήστου και η Στέλλα μέσα προσποιείται πως είναι όλα καλά. Η κοπέλα δεν συμφώνει με τη μητέρα της να ζητήσουν βοήθεια. Αντιθέτως βρίσκει το πιστόλι του Χρήστου σε ένα συρτάρι και ετοιμάζεται να το σκοτώσει. Καθώς πιστεύει ότι είναι ο μόνος τρόπος για να γλιτώσουν. Η Ματούλα και η Στέλλα γράφουν ένα γράμμα με σκοπό να το δώσουν στην Αμαλία όταν τους επισκεφτεί. Φυσικά όλα αυτά με μεγάλη προσοχή για να μην τις πάρει είδηση ο Χρήστος, ο οποίος συναπειλεί συνέχεια. Η Γεωργία ανακοινώνει στην οικογένειά της πως είναι και πάλι έγκυος, ενώ η Μιράντα προσπαθεί να πείσει τον Χριστόφορο πως πρέπει να αφήσει τη Γεωργία και τον εγγονό του να ζήσουν με τον Πάρη. Εκείνος όμως έχει αμφιβολίες. Η Αμαλία και ο Ντίνος ετοιμάζονται να φύγουν, ενώ ο Σίμος καταραίει όταν τον επισκέφτεται ο Λεβί στη φυλακή για να τον αποχαιρετήσει. Του δηλώνει ότι έχει απογοητευτεί από τον ερχομό του στην Ελλάδα, οπότε και πήρε την απόφαση να επιστρέψει πίσω στις Βρυξέλλες. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!